πρώτη συνταγή για σήμερα, τηγανόψωμα. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε την πιο εύκολη ζύμη, να γεμίσετε με φετούλα, να βάλουμε ρίγανη μέσα, να το κάνουμε πάρα πολύ ελληνικό και στο τέλος θα ρίξουμε μέλι. Είναι μια συνταγή που πραγματικά μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανακατέψουμε λίγα υλικά για να φτιάξουμε ένα ζυμάρι. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το τηγανόψωμα με φέτα θα χρειαστούμε για τη ζύμη 300 γραμμάρια νερό χλιαρό, 8 γραμμάρια μαγιά ξηρή, 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και αλάτι. Για τη γέμιση, 500 γραμμάρια φέτα, 2 κουταλιές της σούπας ρίγανη ξερή και 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα, μέλι και σουσάμι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ετοιμάσουμε είναι το ζυμάρι μας. Τελικά για το ζυμάρι είναι πολύ εύκολα. Νομίζω ότι όλοι τα ξέρετε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα ζυμαράκι. Νερό, μαγιά, αλεύρι και λίγο ξύδι είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, λαδάκι. Και τι έχουμε πει, φίλε Μπελέση, πάντα ότι κάνουμε όταν χρησιμοποιούμε μαγιά σε ένα ζυμάρι? Την ανακατεύουμε με νερό. Γιατί? Για να δουλέψει γλουτένι. Από το κακό στο χειρότερο πάτε. Δεν έχει γλουτένη η μαγιά, αγόρι μου. Α, μπορεί και να έχει. Η συγκεκριμένη δεν έχει. Λοιπόν, ανακατεύουμε τη μαγιά και θέλουμε να πάρουμε αυτό το ωραίο χρώμα, το μπεζουλί που παίρνει μέσα, που σημαίνει ότι διαλύθηκε η μαγιά. Εκεί πέρα που ήταν αποξεραμένη και δεν είχε καθόλου ζωή, ξαφνικά τι έγινε? Έκανε το μπανάκι του στο νερό και κατευθείαν αναζωογονήθηκε και είναι έτοιμη να δράσει πάνω στο ζυμάρι. Λοιπόν, αυτό και αυτό πάνε πίσω. Και άμα έχουμε χρόνο, λέω άμα έχουμε χρόνο, καλό θα ήταν να αφήσουμε το νεράκι μας μαζί με τη μαγιά 5-10 λεπτά και έτσι να ζωντανέψει ακόμα περισσότερο. Άμα δεν έχουμε χρόνο, τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Μπελέση? Τι πρέπει να κάνουμε? Ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μέσα, έτσι όπως είναι. Το αλεύρι μας, ξύδι. Το ξύδι γιατί το βάζουμε, Μπελέση? Έλα, το ξέρουν όλες οι νοικοκυρές. Για πες. Περιμένω να ακούσω. Έλα ρε φίλε, είναι πολύ παραδοσιακό. Πολύ το λένε οι νοικοκυρές όλο αυτό για τα ζυμάρια τους που κάνουν ψωμιά, πίτες και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί βάζουν ξύδι? Για να γίνει τραγανό το ζυμάρι. Λοιπόν, ελαιόλαδο και αλατάκι μέσα στα υλικά μας και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να πάρουμε ένα ελαστικό λίγο ζυμαράκι. Αυτό στη συνέχεια θα το αφήσουμε να φουσκώσει. Αλλά προς το παρόν θέλω να χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί? Γιατί όσο περισσότερο χτυπήσουμε τώρα, τόσο πιο ελαστικό θα είναι το ζυμάρι και τόσο πιο εύκολο θα κάνουμε τα τηγανά ψωμά μας. Σε περίπτωση που το χτυπήσουμε λίγο, το ψωμάκι μας θα σπάει εύκολα, θα γίνει πάλι τηγανόψωμο, απλά δεν θα γίνει τόσο ελαστικό. Οπότε αφήνω πάνω σας, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το χτυπήσουμε πολύ ώρα, οπότε θα κάνετε ακριβώς ό,τι σας λέω και σε 5 με 7 λεπτά και θα γυρίσουμε πίσω για να βάλουμε ένα φουσκώσει το ζυμάρι. Αλλά εγώ έχω έτοιμο ένα ήδη φουσκωμένο για να σας δείξω συνέχεια, μην νομίζετε ότι θα περιμένετε. Λοιπόν, πίσω σε 5 με 7 λεπτάκια να αφήσουμε να ξεκουραθεί το ζυμαράκι μας και να φουσκώσει. Το τηγανόψωμο είναι επινόηση της αμερικανικής φυλής Ναβάχο που πλέον εκτείνεται στις πολιτείες της Γιούτα, της Αριζόνα και του Νιου Μέξικο, καταλαμβάνοντας πάνω από 27.000 τετραγωνικά μίλια, ενώ η λέξη που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να περιγράψει αυτό που σήμερα ξέρουμε ως fry bread ήταν η dog de Nila Gaz, όπου dog σημαίνει άκρη και de Nila Gaz σημαίνει αφρόδης. Και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ, θέλω να πάρετε αυτό το λίγο αποτέλεσμα που βλέπετε, που σημαίνει ότι έχει δουλέψει γλουτένι τώρα στο ζυμάρι, φίλε Μπελέση, και έχουμε ένα ζυμάρι σαν πλαστελίνη. Κοίταξτε εδώ, το βλέπεις? Τέλειο! Τέλειο. Αυτό σημαίνει πως θα είναι ελαστικό και θα ανοιχτεί πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε το ζυμαράκι μας, φίλε? Μήπως να το ανοίξουμε? Μήπως να το φουσκώσουμε, γιατί βάλαμε μαγιά? Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, λίγο ελαιόλαδο σε ένα μπολ, κλείνουμε με μία μεμβράνη. Καλά, εντάξει, λατρεύω όλα τα ζυμάρια, το ξέρετε. Γιατί είναι ζωντανός οργανισμός. Δηλαδή, άμα το αγαπήσεις, άμα το προσέξεις, άμα ξέρεις τι κάνεις, το ζυμάρι στο τέλος θα σου δώσει ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Άμα δεν το αγαπήσεις, τι γίνεται? Θα σε παρατήσει, ρε φίλε. Δεν θα φουσκώσει. Τίποτα. Δεν θα το ευχαριστηθεί. Δεν θα ευχαριστηθεί. Τι λέει αγάπη. Και άμα του δώσει αγάπη, θα το ευχαριστηθεί και εσύ στο τέλος. Οπότε τώρα θέλουμε να διπλασιαστεί. Αφήνουμε στην άκρη, αλλά όπως σου είπα, εγώ έχω ήδη ένα έτοιμο εδώ. Βέβαια, τα άφησα λίγο παραπάνω. Παραδιπλασιάστηκε.
Εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τώρα εδώ πέρα, επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη, φούσκωσε πάρα μα πάρα πολύ το ζυμάρι μου και πολύ γρήγορα. Οπότε η ώρα που θα αφήσουμε το ζυμάρι εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και βέβαια το νερό που βάλαμε, τη θερμοκρασία του νερού. Οπότε μπορεί να πάρει από μισή ώρα μέχρι και μια μισή ώρα για να φουσκώσει, εντάξει. Άμα φουσκώσει παραπάνω, μας πειράζει. Η αλήθεια είναι πως μας πειράζει. Να σας εξηγήσω το γιατί. Λοιπόν, ακούστε. Κάναμε ένα ζυμάρι πάρα πολύ ελαστικό, το είδατε που είναι σαν πλαστελίνη. Σκεφτείτε ότι άμα το αφήσουμε να παράφουσκώσει, η γλουτένη καθώς δούλεψε και έκανε ελαστικό το ζυμάρι, τι θα κάνει? Θα σπάσει. Οπότε ουσιαστικά το ζυμάρι μας θα γίνει σαν να μην το έχουμε χτυπήσει. Το πιάνετε? Βέβαια, τόσο που φούσκωσε λίγο παραπάνω δεν πειράζει, αλλά άμα το αφήσουμε, ας πούμε, 8 ώρες στην άκρη να φουσκώσει, στο τέλος το ζυμαράκι μας δεν θα είναι σωστό, δεν είναι λάθος. Άσε που η μαγιά θα δουλέψει πάρα μα πάρα πολύ και θα ξυνήσει και λίγο το ζυμάρι. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το που διπλασιαστεί ή γίνει λίγο παραπάνω από διπλάσιο, τότε αρχίζουμε να το χρησιμοποιούμε. Τώρα, ξεφουσκώνω το ζυμάρι. Και δεν είναι αστείο που ήταν τόσο και ξαφνικά έγινε τόσο. Ε? Φανταστικό. Και έχει να κάνει καθαρά με το αλεύρι που έχετε χρησιμοποιήσει. Μπορεί να χρειαστείτε αλεύρι για το άνοιγμα, μπορεί και να μην χρειαστείτε. Άμα το αλεύρι ήταν εντάξει και ήταν σωστό, τότε δεν χρειαστούμε παραπάνω αλεύρι. Άμα το αλεύρι μας τράβηξε παραπάνω υγρασία ή λιγότερη υγρασία, θα χρειαστεί να βάλουμε λίγο αλεύρι για να ανοίξουμε το ζυμαράκι μας. Αυτό κολλάει, το βλέπεις, φίλε Μπελέση. Άρα τι σημαίνει? Με το που το ρίξω πάνω στον πάγκο θα κολλάει. Έτσι λέω προς το παρόν. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην κολλάει. Θα το δούμε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα βάλω ήδη το λαδάκι μου να ζεσταίνεται, το τηγάνι μου μάλλον, για να ψήσω τα τηγανόψωμα. Θέλουμε με αρκετό λάδι ή με λίγο λάδι τα τηγανόψωμα, παιδιά? Λίγο. Λίγο λάδι, πολύ. Λίγο. Προσέχουν όλη τη διατροφή τους, όπως λέτε στο κίτσελ, οπότε θα βάλουμε λίγο λάδι. Λοιπόν, χωρίζω το ζυμάρι μου στα 10, εδώ. Άρα αυτό είναι 5. Και αυτό θα πάει 5. 1, 2, 3, 4, 5. Βλέπεις που κολλάει, ε? Άρα σημαίνει ότι θα χρειαστεί σίγουρα λίγο αλευράκι για να τα ανοίξω. Κολλάει το ζυμάρι μου. Και χρειαζόμαστε αλευράκι για να ανοίξουμε έναν πλάστη εδώ. Τέλεια. Η διαδικασία είναι φανταστική. Λοιπόν, αλευράκι πάνω στον πάγκο, αλευράκι πάνω στα ζυμάρια, αλευράκι παντού γενικά. Τέλεια. Και παίρνω ένα ζυμαράκι. Κοιτάξτε εδώ, κόλλησε κατευθείαν. Δεν πειράζει όμως. Και έτσι όπως είναι πάνω στο αλεύρι. Λοιπόν, οπότε ανοίγουμε το ζυμαράκι μας και έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να ανακατέψουμε τη φέτα μαζί με το ζυμάρι και να τηγανίσουμε κατευθείαν, η άλλη να το κάνουμε γεμιστό. Τι θέλουμε? Γεμιστό. Γεμιστό. Μπράβο, επειδή είστε όλοι premium, θέλετε γεμιστό. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλω φετούλα. Και θα σας κάνω και τις τρεις εκδοχές. Λοιπόν, το πρώτο που θα κάνουμε είναι λίγο φετούλα μέσα, εδώ. Εδώ. Λίγο ρίγανη. Σας αρέσει ρίγανη, θέλουμε ρίγανη. Και έτσι όπως είναι, αυτό θα το κάνω τετράγωνο. Μπελέση, κοίτα. 1, 2, 3, 4. Με το που το κάνω τετράγωνο, ξαναπαίρνω τον πλάστη. Ανοίγω λίγο και χωνάω ωραίο τηγανόψωμο τετράγωνο. Τα αφήνω στην άκρη. Πάμε να κάνουμε ένα τρίγωνο τώρα. Γιατί γίνεται να κάνουμε και τρίγωνο. Λοιπόν, ανοίγουμε το ζυμαράκι μας εδώ. Και ξανά φετούλα στη μέση. Δεν σε ενδιαφέρει και πολύ που θα πάει η φέτα, γιατί ούτως αλλιώς καθώς ανοίγουμε θα πάει παντού. Εδώ και εδώ. Λίγο ρίγανη. Και 1, 2, 3. Αυτό τι είναι? Τρίγωνο. Ανοίγουμε και αυτό. Καλά, άμα θα μείνει τρίγωνο, καλά θα είναι, αλλά γίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τρίγωνο πατημένο, ωραίο, σεξι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι αυτό. Και το τρίτο βέβαια, σε περίπτωση που θέλετε να το πάτε πολύ πιο απλά, έτσι όπως είναι, φέτα, λίγο ρίγανη, εδώ. Ανακατεύω. Αυτό είναι το πιο κλασικό και το πιο εύκολο. Εντάξει. Και έτσι όπως είναι. Έχει πάει φέτα παντού. Δεν θέλουμε να τη σπάσουμε, να τη λιώσουμε τελείως. Σε αυτό το σημείο σταματάμε. Και απλά ανοίγουμε το ζυμάρι μας πάνω στο αλεύρι. Χρειάζεται αλεύρι. Ειδικά άμα ρίξετε φέτα, σίγουρα θα κολλάει. Έτσι όπως την έριξα τώρα. Και το τρίτο τηγανόψωμο είναι έτοιμο. Τώρα, ήρθε η ώρα να τα τηγανίσουμε. Ελαιόλαδο στο τηγάνι. Και ερώτηση, Μπελέση.
Θέλεις να τα κάνω τρίγωνα, τετράγωνα ή στρόγγυλα? Εγώ θα προτιμούσα τρίγωνα. Αλήθεια? Ναι, ναι. Επειδή είναι μετερή. Βέβαια. Το πιάσες. Λοιπόν, πάει το πρώτο μέσα. Εδώ, γύρνα. Τέλεια. Πάει το δεύτερο. Εντάξει, είναι φανταστικό. Κοίταξε εδώ. Κανονικά, γεωμετρία, ε. Θα σας εξετάσω το τέλος. Και μαθηματικός ο Πετρετζής. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα τηγανίσω αυτά, θα συνεχίσω και μόνο τα υπόλοιπα και μόλις είναι έτοιμα, θα βγάλω σε μία ώρα πιατέλα να σας δείξω και τις τρεις εκδοχές, που και οι τρεις είναι φανταστικές. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, φίλε Μίτσο, γιατί άμα το ψήσουμε με λίγο λαδάκι, θέλουμε ώρα στο τηγάνι. Γιατί πρέπει να ψηθεί το ζυμάρι μέχρι μέσα-μέσα. Αν βάλουμε πολύ λάδι και το κάνουμε deep fried, δηλαδή βάλουμε αρκετό λάδι μέσα, τότε θα ψηθεί το ζυμάρι μέχρι μέσα, ενώ δεν θέλει προσοχή. Οπότε, όχι πολύ δυνατά φωτιά, μέτρια προς δυνατή, για να μπορέσει να ψηθεί μέχρι μέσα-μέσα το ζυμάρι. Πώς θα πάμε? Θέλει περίπου 2-3 λεπτάκια από κάθε πλευρά. Το τηγανόψωμο θεωρείται soul food, δηλαδή φαγητό που έτρωγαν στη νότια πλευρά της χώρας οι Αφροαμερικανοί. Όπως και τα barbecue ribs που σχετίζονται με την περίοδο δουλείας και δίωξής τους, έτσι και το τηγανόψωμο αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της φυλής των ομάδων Ναύαχο, που βρήκαν τρόπους να αξιοποιούν τα λίγα υλικά στα οποία είχαν πρόσβαση ώστε να μην πεινάνε. Και τα τηγανόψωμά μου είναι έτοιμα. Λοιπόν, πιατάκι. Τέλειο. Θα βάλω λίγο απ' όλα. Και τρίγωνα, και στρόγγυλα, και τετράγωνα. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχα που είναι. Μελάκι. Και μπόλικο μέλι από πάνω. Τώρα η εξής ερώτηση. Σουσάμι βάζουμε ή όχι, παιδιά? Εγώ θα έβαζα. Θα έβαζες εσύ? Ναι. Ρίγανη θα βάζετε? Από εκεί είναι. Μπράβο. Οπότε θα βάλουμε μόνο λίγο σουσαμάκι. Υπέροχα τηγανόψαμε, μπορείτε να τα κάνετε μικρούλικα, μπορείτε να κάνετε μεγάλα, τρίγωνα, τετράγωνα, στρόγγυλα, καλύτερα όπως θέλετε. Το πιο εύκολο βέβαια είναι να ρίξουμε τη φέτα κατευθείαν μέσα στο ζυμάρι, να ανακατέψουμε και να φτιάξουμε στρόγγυλα τηγανόψαμε. Αλλά και τα γεμιστά είναι πάρα πολύ σεξι. Σωστά, φίλε Μπελέση? Σωστά. Λοιπόν, θα έρθεις να δοκιμάσεις? Θα σου ετοιμάσω ένα ωραίο εδώ πέρα, γεμιστό με μέλι. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα, γρήγορα. Το πήρες και έφυγες. Λοιπόν, ο Μπελέσης πήρε, θα πάρω κι εγώ το δικό μου, κοιτάξτε. Φανταστικό. Καίει. Όλα. Τόσο τραγανό και τόσο νόστιμο και τόσο ισορροπημένο. Η φέτα μαζί με το μέλι είναι κάτι μαγικό, κάτι φανταστικό, κάτι που δεν ξέρουν οι άλλοι από όλο τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί απλά δεν έχουν φέτα με μέλι συνδυασμό. Λοιπόν, άμα μπορέσετε να σταματήσετε να τρώτε, πραγματικά θα σας βγάλω το καπέλο. Είναι κάτι συγκλονιστικό, κάτι που αρέσει σε όλους και κάτι πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Καλή μας όρεξη. Για το τηγανόψωμο με φέτα, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το νερό, τη μαγιά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το αλεύρι, το ξύδι, το ελαιόλαδο, αλάτι και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Μεταφέρουμε σε λαδωμένο μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη να διπλασιαστεί. Κόβουμε τη ζύμη σε 10 κομμάτια, ανοίγουμε με τον πλάστη τα ζυμαράκια, μοιράζουμε τη φέτα σπασμένη με τα χέρια μας, τη ρίγανη, κλείνουμε περιμετρικά σαν φάκελο και περνάμε ξανά με τον πλάστη. Σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά με ελαιόλαδο, ψήνουμε σε δόσεις για 2-3 λεπτά από την κάθε πλευρά, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα τηγανόψωμα και σερβίρουμε με μέλι και σουσάμι.